Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Είμαστε στο κεφάλαιο 10 της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιο 10, στίχος 6. Ποιος φύγε, πού τον βρει. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, μάλλον και συμβουλεύει και διαμαρτύρεται και δίνει την πραγματικότητα της Εκκλησίας της εποχής εκείνης, λέγοντας ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να στρέφουν κάθε λογισμό ο οποίος προσπαθεί να τους απομακρύνει από τη γνώση του Θεού, να τον καθερούν, να τον εξεκμηδενίζουν και να φέρνουν κάθε γνώση και κάθε νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Κάθε πράγμα δηλαδή το οποίο είναι μπροστά τους. Όσον αρνητικό και αν είναι, ο άνθρωπος του Θεού τον μεταβάλλει σε καλό. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, ότι τις αγαπώς των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Ότι σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τα πάντα μπορούν να γίνουν συνεργάσιμα, να συνεργαστούν για το αγαθό. Δεν σημαίνει ότι όλα τα κακά που γίνονται στον κόσμο γίνονται για το καλό μας. Όχι. Πολλά κακά που γίνονται δεν γίνονται για το καλό μας. Και σίγουρα αυτοί που τα κάνουν, δεν τα κάνουν για να αγαθοποιήσουν την οικουμένη και τον κόσμο. Τόσοι πόλεμοι γίνονται γύρω μας, τόσοι σκοτωμοί, τόσες αδικίες, τόσες καταστασίες. Αυτά όλα γίνονται με κακό σκοπό. Και με σκοπό να καθαιρέσει ένας τον άλλο, να σκοτώσει ένας τον άλλο. Και τώρα πούμε για το σκοτωμό, να πούμε να μνημονεύσουμε και τον Δωρόθεο, που ήταν εδώ. Το θυμάστε τον Δωρόθεο? Τον αδελφό μας τον Δωρόθεο από τη Λευκοσία, ο οποίος ήταν σε όλες τις ομιλίες παρών. Είναι αυτός ο Κύριος που σκότωσαν προχθές εκεί στο σπίτι αυτό το οποίο έγινε εκεί η φασαρία. Και μου έκαμε εντύπωση, ποια ήταν η Αντρία, ήσουν εσύ μαζί του, που μου φέρε μια εικόνα προχθές. Εσύ ήσουν μαζί του. Μου έκαμε εντύπωση, τόσα χρόνια δεν μου έκαμε ποτέ κανένα δώρο, Δωρόθεος. Και πήγε και μου αγόρασε μια εικόνα σημαίνια, ακριβή εικόνα, μεγάλη, του μυστικού δείπνου. Και μου την έφερε δώρο. Και του λέω, γιατί μου φέρνεις δώρο, Δωρόθη, δεν θέλω δώρα, ευχαριστώ. Και μου λέει, έτσι αισθάνομαι να σου κάνω τον δώρο να με μνημονεύεις. Και δυστυχώς μετά από 2-3 μέρες έγινε το περιστατικό στη Λευκοσία. Έναν τόσο αγαθό άνθρωπο, πολύ αγαθός άνθρωπος, άκακος. Ήταν και ασθενικός άνθρωπος, με το νευρικό του σύστημα είχε. Βρήκε στα γελιά μου, πάτε. Είχε δυσκολίες ο καημένος. Και πώς ο Θεός έτσι επέτρεψε ο Θεός. Δεν γίνεται κάτι χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Αλλά σίγουρα αυτοί που το έκαμε, δεν το έκαμε για να το στείλω στον Παράδεισο. Εκείνος πήγε στον Παράδεισο. Εκείνοι που το έκαμε και είναι ένοχοι θανάτου. Αλλά μπορεί να τα μεταποιήσει σ' αγαθόν ο άνθρωπος τα πάντα, εάν κάνει υπομονή και αν κάνει έτσι μια πνευματική ενεργασία στις δυσκολίες που συμβαίνουν γύρω μας. Και θυμάμαι όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος, το 1976, τότε σκότωσαν έναν άλλο αγαθόν άνθρωπο, τον Αρχιβιάδη. Ο Αρχιβιάδης ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος από τη Λάρνακα. Και αυτός ερχόταν στο Άγιο Παΐσιο συχνά και συμβουλευόταν τον Άγιο Παΐσιο και ο Άγιος Παΐσιος τον αγαπούσε πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ αγαθή ψυχή. Και αυτός δούλευε νυχτοφύλακας στο λιμάνι. Και ενώ φύλαγε ένα πλοίο, τον εχμαλώτησαν κι αυτόν και τον απήγαγαν. Και προσευχόταν όλη την ώρα στο καράβι
Μέχρι που τον δολοφόνησαν και τον επέταξαν εκεί κάπου σε μια άλλη νησί, νομίζω προς τα Επτάνησα, κάπου εκεί τον βρήκαν. Τον Αλκιβιάδη. Αλλά ο γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, τον είχε δει όταν τον σκότωσε τον Αλκιβιάδη. Τον είδε στη Βασιλεία του Θεού και μου έλεγε, όταν πήγα να τον δω τον γέροντα, μου έλεγε αν έβλεπες τον Αλκιβιάδη σε ποια δόξα είναι, θα ζηλεύουν και πολύ άγιοι τη δόξα του Αλκιβιάδη, γιατί αδικήθηκε ο άνθρωπος αυτός, ήταν αθώος, ήταν άκακος και μάλιστα προσευχόταν όλη την ώρα, μέχρι που τον σκότωσαν οι άνθρωποι οι άλλοι. Μπορούν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να μεταποιηθούν για το καλό μας, εάν εμείς ξέρουμε αυτή την πνευματική εργασία. Δηλαδή την εργασία της υπομονής, της προσευχής, της μεταποίησης του κακού σε καλό. Πώς μεταποιώ το κακό σε καλό. Πώς μεταβάλλω το ξύδι σε γλυκό κρασί. Πώς μεταβάλλω το φαρμάκι σε φάρμακο. Πώς μεταβάλλω το σκοτάδι σε φως. Τα έργα του σκότους είναι έργα του σκότους, δεν είναι καλά πράγματα. Δεν έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτούς που τα κάνουν. Και ο Νέρονας εγέμωσε τον Παράδεισο μάρτυρες και Αγίους στην Εκκλησία, αλλά ο ίδιος πήγε στην κόλαση, διότι έκανε κακά πράγματα. Βέβαια, ήταν γεμάτος ο Παράδεισος μάρτυρες από τον ίδιο, αλλά δεν ωφελήθηκε ο ίδιος για αυτό το πράγμα. Οι Άγιοι μάρτυρες ωφελήθηκαν μέσα από την υπομονή και την ομολογία που είχαν στον Χριστό. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καθαιρεί τους λογισμούς και πανύψωμα επερώμενο κατά τις γνώσεις του Θεού και εχμαλωτίζονται σπαν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Κάθε πράγμα που είναι γύρω μας και που συμβαίνει στη ζωή μας, ο πνευματικός άνθρωπος το μεταποιεί σε πνευματική εργασία. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε είναι χαρμόσυνο, είτε δυσάρεστο, είτε είναι προσβλητικό, είτε είναι επενετικό, ό,τι και να είναι. Το μεταποιεί σε πνευματική εργασία, μέσα από την προσευχή, την υπομονή, την γνώση, την πνευματική την οποία έχει. Και λέει λοιπόν στη συνέχεια στο στίχο 6. «Και εν ετοίμω έχοντες, εκδικήσε πάσαν παρακοή, όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα καταπρόσωπον βλέπετε, ή της πέμπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτον λογιζέστο πάλιν αφ' αυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Λέει λοιπόν η απόδοση στα νέα ελληνικά. «Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή, όταν ολοκληρωθεί δική σας υπακοή. Μη βλέπετε απρόσωπα τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στον Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στον Χριστό, έτσι ανήκουμε και εμείς. Βλέπετε και όπως είπαμε και τις άλλες φορές, αφισβητούσαν τον Απόστολο Παύλο κάποιοι χριστιανοί της εποχής εκείνης, τον αφισβητούσαν. Διότι δεν ήταν εκ των 12 Αποστόλων. Δεν ήταν από τους 12 Αποστόλους ο Παύλος. Και έτσι έλεγαν ότι αφού αυτός δεν είναι εκ των 12 και δεν είδε τον Χριστό και δεν είναι μάθητης του Χριστού, άρα λοιπόν δεν είναι Απόστολος όπως οι άλλοι. Και τον εμείωναν. Και μέσω αυτού βέβαια εμείωναν και το έργο των πνευματικών το οποίο έκανε. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι και στην εμφάνισή του ήταν αδύνατος. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι τα καταπρόσωπα βλέπετε. Φαίνεται ότι ήταν αδύνατος, ήταν καχεκτικός. Και όπως λέει ο ίδιος είχε και μια αρρώστια η οποία τον ταπείνωνε, ήταν ασθενής άνθρωπος. Και ενώ παρεκάλεσε 3 φορές τον Χριστό να πάρει την αρρώστια από πάνω του, για να σκεφτείτε ότι ένας Απόστολος για να φτάσει σε τόση δυσκολία που να παρακαλέσει τον Χριστό να του πάρει την αρρώστια, 3 φορές μάλιστα τον παρακάλεσε, σημαίνει ότι ήταν μια πολύ δύσκολη αρρώστια. Και λένε οι πατέρες ότι ήταν μια ασθένεια η οποία τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ και τον βασάνιζε και τον εμπόδιζε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Παρά τα αυτά ο Θεός του είπε ότι θα αρκεί η χάρις μου, σου αρκεί η χάρις μου.
Η γαρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Η δύναμη του Θεού τελειούται μέσα στην αδυναμία και στην ασθένεια των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν ήθελε ο Θεός να του πάρει την αρρώσκια. Τον άφησε να είναι ασθενής. Και γι' αυτό λοιπόν τον περιφρονούσαν ότι δεν ήταν δυναμικός. Δεν ήταν δυνατός άνθρωπος όπως ο Πέτρος, που έπιανε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του μάλχου. Ή έκανε διάφορες άλλες έτσι αυθόρμητες ενέργειες, οι οποίες φανέρωναν ένα δυναμικό άνθρωπο. Ο Παύλος ήταν άλλος χαρακτήρας, άλλος άνθρωπος. Και να πούμε ότι στην Εκκλησία δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Όπως είσαι, μένεις. Απλώς αγιάζεσαι. Φεύγουν τα πάθη, φεύγει η αμαρτία, φεύγει το κακό πράγμα από πάνω σου, αλλά μένεις αυτός που είσαι. Και όχι μόνο μένεις αυτός που είσαι, αλλά βρίσκεις τον πραγματικό σου εαυτό. Δηλαδή, όπως λέει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος, την άγρια ελιά την κάνει ημερήν ελιά ο Θεός. Και λένε ο γέροντάς μας, δεν την κάνει πορτοκαλιά, δεν την κάνει, ξέρω εγώ, αχλαδιά. Ελιά την κάνει, απλώς ημερήν ελιά. Ο άνθρωπος, ο αδύνατος, παραμένει αδύνατος. Και άγιος να είναι, αδύνατος είναι. Αλλά είναι δυνατός εν Χριστώ. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδιώματα στο χαρακτήρα του. Και όπως μας έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, εάν κάποιος είναι ομιλητικός, γίνεται Άγιος Φλίαρος. Μιλά για τον Θεό. Ο σιωπηλός Άγιος δεν γίνεται ομιλητικός. Είναι σιωπηλός. Σιωπά για τον Χριστό. Και ο ένας το κάνει για τον Χριστό και ο άλλος το κάνει για τον Χριστό. Ο δυναμικός παραμένει δυναμικός. Ο άνθρωπος, ο ησύχιος, ο πράος, ο άνθρωπος που αποφεύγει, ξέρω εγώ, την επιφάνεια, παραμένει έτσι. Φεύγουν τα πάθη, φεύγει η αμαρτία και παραμένει ο χαρακτήρας μας ως έχει. Γι' αυτό και δεν έχουμε έναν τύπο, ας πούμε, καλού χριστιανού. Βλέπετε κάποιες χριστιανικές οργανώσεις αρχάς του 20ου αιώνα που έγιναν και μέχρι σήμερα υπάρχουν, έχουν κάποια στερεότυπα. Για να είσαι καλός χριστιανός, πρέπει να ντύνεσαι έτσι, να έχεις μουστάκι αν είσαι άντρας, να έχεις σκότους αν είσαι γυναίκα, να φοράς συγκεκριμένες μόδες ενδυμάτων κτλ. Σε μια καλή προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι να ζήσουν χριστιανικά. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν μας κάνει όλους το ίδιο. Γι' αυτό βλέπετε και τα τάγματα των Αγίων είναι ποικίλα. Έχουμε και τάγματα Αγίων παράδοξα. Που έκανα τους τρελούς. Τους τρελούς. Έχουμε Αγίους που ήταν γυμνοί. Ο Άγιος Ονούφριος. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Πόσοι ο Άγιος Μάρκος Ασκητής. Δεν ήταν από Φιλιδονία ή τα γυμνιστές. Αλλά είχαν άλλα μέτρα πνευματικά. Και η Εκκλησία δεν δίστασε να τους αναγνωρίσει ως Αγίους μεγάλους αυτούς. Διότι αγίασαν τον χαρακτήρα τους όπως ήταν. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και για μας να ξέρουμε και για τον εαυτό μας και για τους αδελφούς μας και για τα παιδιά μας και τα σωματικά, τα σαρκικά παιδιά μας και τα πνευματικά ότι πρέπει να τους διαφυλάξουμε το χαρακτήρα τους όπως είναι. Απλώς να αποβάλλουμε την αμαρτία, τα πάθη, τις τοξίνες, τις σκουριές όπως ένα μηχάνημα που είναι σκουριασμένο. Βγάζει τις σκουριές από πάνω του και δουλεύει το μηχάνημα καλά και είναι τέλειο στην απόδοσή του. Έτσι και όταν ο άνθρωπος είναι εμπαθής, έχει σκουριές. Εκείνα θα βγάλει ο Θεός και θα σε αφήσει όπως είσαι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μέσα μας ειρήνη και να μην λέμε γιατί να μην είμαι έτσι και να την είμαι αλλιώς. Αυτός είμαι, αυτός που είμαι, αυτός είμαι. Να παραδίδουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, να αγωνιζόμαστε κατά τον παθό μας και κατά της αμαρτίας και να έχουμε μια ειρήνη και να αποδεχόμαστε και τον εαυτό μας όπως είναι και όπως μπορεί. Λοιπόν, λέει στο στίχον 6 «Και ενετή μου έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοή, όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή». «Είμαστε έτοιμοι», τους λέει, «να επιτιμωρήσουμε κάθε παρακοή». Επειδή τον έλεγαν ότι είναι αδύνατος, και δεν μπορεί να επιβληθεί και δεν μπορεί να διοικήσει την Εκκλησία.
και δεν είναι δυνατός. Τα ακούσαμε και εμείς πριν 15 μέρες αυτά. Τους είπε ότι θα έρθω εκεί κοντά σας, στους Κορινθίους, και θα σας δείξω ότι είμαι δυνατός και θα σας τιμωρήσω κιόλας να μάθετε ότι αφού θέλετε έτσι, έτσι να έχετε. Με δεν το έκαμε, τους έλεγε μόνο. Και τους λέει θα σας δείξω ότι μπορώ να σας τιμωρήσω και να επιβάλλω την τάξη δια της βίας, αφού νομίζετε ότι αυτός είναι ο τρόπος που επιβάλλει στην τάξη μέσα στην Εκκλησία, θα σας αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Διότι ποιος είναι ο δυνατός? Δυνατός είναι αυτός που φωνάζει ή αυτός που είναι πράος και ταπεινός στην καρδία? Ο δεύτερος είναι ο δυνατός. Το να φωνάξεις και να τσιριλήσεις και να κάνεις φασαρία είναι η εύκολη οδός. Το να αισιοποιήσεις και να υπομένεις και να δεχθείς, ας πούμε, πράγματα δύσκολα, αυτό είναι δύναμη. Στα μάτια του κόσμου όμως, αυτό φαίνεται αδυναμία. Στα μάτια του Θεού είναι δύναμη. Λοιπόν, και οι πνευματικοί άνθρωποι βλέπουμε τα κριτήρια του Θεού. Όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή, όταν κάνετε την υπακοή σας, λέει ο Παύλος, τότε θα έρθω να σας κάνω αυτήν την εκδίκηση, αυτήν την επιβολή με τη δυναμικότητα την οποία θέλετε, να σας επιβάλλω αυτό το οποίο θέλετε και νομίζετε ότι δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί λέει όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή? Διότι όταν ολοκληρωθεί η υπακοή των χριστιανών, τότε θα μπορούσαν να δεχθούν και αυτό το οποίο θα έκανε ο Απόστολος Παύλος χωρίς να βλαφτούν. Γι' αυτό και οι πατέρες πολλές φορές έκαναν υπομονή σε ανθρώπους και σε καταστάσεις και έκαναν μακροθυμία που εμείς δεν μπορούσαμε να την καταλάβουμε. Διότι ήξεραν ότι αν σφίξω λίγο παραπάνω τα πράγματα, αν τραβήσω το σχοινί λίγο παραπάνω, θα γίνει ζημιά, θα γίνει πνευματική ζημιά. Και όπως λέει ο Χριστός, ο Θεός λίγνον τυφώμενο νουμισβέσει και κάλαμο συντριμμένο νου κατεάξει. Δηλαδή, όταν ένα καλάμι που είναι συντετριμμένο παίζει στον αέρα και είναι έτοιμο να κοπεί, δεν το κόβει ο Θεός, το αφήνει να κοπεί μόνο του. Το αφήνει να παιδεύεται μέσα στον αέρα και δεν το κόβει. Ένα λιχνάρι που τρεμοσβήνει και είναι έτοιμο να σβήσει και τελείψει το λάδι, δεν το σβήνει ο Θεός μόνος του, το αφήνει να σβήσει μόνο του. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, γιατί λέει δεν το σβήνει ο Θεός? Ενώ εμείς, άμα σβήνουμε ένα λιχνάρι που δεν έχει λάδι, το σβήνουμε, αν μην καπνίζει κιόλα. Διότι αν το σβήσει ο Θεός από μόνο του, τότε θα του πει το λιχνάρι ότι εσύ με έσβησες. Εγώ δεν θα σβήνα. Γι' αυτό το αφήνει να τελειώσει από μόνο του ένα πράγμα το οποίο έχει αρχίσει κακώς. Και θυμάμαι και ο Γέροντας μου, μια φορά είχαμε έναν κύριο, ο οποίος ήρθε να γίνει μοναχός, ήταν λίγο έτσι σε μια ηλικία. Ο καημένος καλός άνθρωπος ήταν, αλλά δυσκολευόταν. Και τον έπιανε λογισμοί. Και όταν τον έπιανε λογισμοί, ήταν στον κόσμο του. Έκανε βόρτες μες στον κήπο να του περάσουν οι λογισμοί. Και είμαστε εκεί με τον Γέροντα και ο Γέροντας τον έβλεπε και λέει, κοίταξε τον καημένο πόσο ταλαιπωρεί με τους λογισμούς. Του λέει ο Γέροντα, πες του να πάει πίσω, γιατί να τον κρατάς εδώ και αφού δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο Γέροντας λέει, ας τον παιδί μου να πάει μόνος του. Είναι μια κλωστή, τον κρατάνε από μια κλωστή. Αν την τερμίσουν την κλωστή, θα κοπεί και θα φύγει, θα πει ότι εμείς το διώξαμε. Να φύγει από μόνος του, να αποφασίσει από μόνος του. Εντάξει, του έλεγε κάποια πράγματα ο Γέροντας για να καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε, αλλά δεν τον έδιωχνε αφού δεν είχε και κάτι εις βάρος του. Απλώς πολέμον είχε ο άνθρωπος. Γι' αυτό και οι Άγιοι κάνουν υπομονή τους ανθρώπους μέχρι που να καταλάβουν από μόνοι τους τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό όταν πληρωθεί η υπακοή των χριστιανών, τότε μπορούν να αντέξουν μια τιμωρία, μπορούν να αντέξουν μια επιτίμηση, μια επιβολή, ξέρω εγώ, ενός επιτιμίου. Γιατί η Εκκλησία έχει και τα επιτίμια στους κανόνες, όχι για να τιμωρεί τους ανθρώπους, όχι για να τους εκδικείται ή για να τους ταλαιπωρεί, αλλά για να τους βοηθά πνευματικά.
Εάν είναι επιτίμιο βοηθά πνευματικά τον άνθρωπο, η Εκκλησία θα το κάνει. Αλλά εάν δεν το βοηθά πνευματικά, δεν θα το κάνει. Διότι ο σκοπός δεν είναι να υπερασπίσεις έναν νόμο ή μια εντολή. Ο σκοπός είναι να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Και γι' αυτό και ο πνευματικός άνθρωπος έχει την διάκριση να διαχειριστεί τους ιερούς κανόνες ανάλογα με την ωφέλεια του ανθρώπου. Όχι ως νομικός που σου λέει έκαμε σε αυτό το πράγμα, έχεις 6 μήνες φυλακή. Εκεί δεν είναι δικαστήριο, εκεί είναι ιατρείο. Και ανάλογα με το τι βοηθά τον άνθρωπο, θα του δώσει και τα ανάλογα φάρμακα. Τα επιτήμια της Εκκλησίας, οι κανόνες που λέμε, που βάζουν οι πνευματικοί καμιά φορά, είναι φάρμακα θεραπευτικά, δεν είναι νομικές επιπτώσεις από την παράβαση μιας εντολής. Γι' αυτό όταν πληρωθεί η υπακοή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος φτάσει σε μια πνευματική υγεία, τότε μπορεί να δεχθεί και το επιτίμιο και να το μεταβάλει σε καλό και το πάρει με το καλό και να τον βοηθήσει το επιτίμιο, να ταπεινωθεί και να γίνει καλύτερος. Ενώ εάν δεν έχει πνευματική υγεία, τότε βλάπτεται και αντιδρά και δυσανασχετεί μέσα από τον εγωισμό του και βλάπτεται και δεν ωφελεί. Και βλέπεις πολλές φορές, οι πνευματικοί πατέρες μας κάνουν υπομονή, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, κάνουν πως δεν βλέπουν, κάνουν πως δεν ακούν και το παραβλέπουν. Και μετά έρχονται άλλοι και μας κρίνουν. Τι λέει, γιατί είσαι πολύ επίκης. Εντάξει, ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει, αλλά ο σκοπός είναι να ωφεληθεί ο άνθρωπος, να βρει την ωφέλεια μέσα από την αυστηρότητα. Όχι απλώς να φανούμε εμείς αυστηροί για τα μάτια των ανθρώπων, αλλά για το να ωφεληθούν οι αδελφοί μας. Και μετά λέει στο στίχο 7, τα καταπρόσωπον βλέπετε. Του λέει λοιπόν, αδελφοί μου, εσείς βλέπετε αυτά τα οποία είναι το φαινόμενο. Βλέπετε τα φαινομενικά πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Και εξωτερικά βλέπετε και οι σύγχρονοι Άγιοι. Σας είπα και άλλη φορά και οι πατέρες μας οι Άγιοι. Αυτοί οι σύγχρονοι μεγάλοι Άγιοι που προσκυνούμε σήμερα και μεγαλύνουμε και έχουμε τις εικόνες τους και τα αγιαλείψανά τους. Εξωτερικά ήταν πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Εγώ όταν είδα τον Άγιο Παΐσιο την πρώτη φορά που πήγα και τον είδα, δεν μου άρεσε καθόλου. Λέω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ένα γεροντάκι, αδυνατούλικο. Εντάξει, τώρα το λέω γεροντάκι, ήταν 55 χρονών που τον είδα εγώ βέβαια. Αλλά στα μάτια μου, εμένα που ήμουν 18, ήταν γεροντάκι. Είχε ένα άσπρα σχεδόν γένια. Τα μαλλιά του ήταν μαύρα βέβαια τότε. Αλλά αδυνατούλικος ήταν. Όχι χαμηλός. Στο δικό μου μέγεθος είναι πάντα διπνικό, λέει, περίπου. Μέτριος, ούτε ψηλός, ούτε χαμηλός. Αλλά πολύ αδύνατος. Παντού είναι εδώ και πίνει εκεί. Ήταν το ζαλισμένο πίνει. Μιλούσε και δεν πολύ καταλάβαινες και τι έλεγε. Του λείπαν και κάμπος τα δόντια. Και τα έλεγε λίγο έτσι μικρασιάτικα, ήταν μικρασιάτης. Ας πούμε το κοιμάμαι, έλεγε κοιμάμα. Έλεγε διάφορες ιδιοτυπίες δικές του. Και σου έδινε την εντύπωση ως πολύ αδυνάτο ανθρώπου. Πολύ αδυνάτο ανθρώπου. Αυτά που ακουγόντουσαν για αυτόν ήταν τεράστια. Ήταν θαύματα, ήταν φυσικά φαινόμενα, όπως διαβάζεται σήμερα στα βιβλία του. Και όπως υπάρχει σήμερα αυτή η εικόνα στον κόσμο για τον Άγιο Παΐσιο, για τα θαύματα, για τις προφητείες, για τις προοράσεις και όλες αυτές τις δυνάμεις. Ήταν έτσι, όπως τα περιγράφουν τα βιβλία. Αλλά όταν τον έβλεπες, δεν σου έδινε καθόλου αυτή την εικόνα. Ήταν πολύ αδύνατος άνθρωπος. Έπρεπε να το γνωρίσεις από κοντά και να έχεις και πνευματικά αισθητήρια για να καταλάβεις πόσο δυνατός ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ο Άγιος Εφραίμ στην Αριζόνα. Και αυτός ήταν ένα γεροντάκι, το έβλεπες και λες, το βάλω σε μια γκούνια να τον κουνάω πέρα δόθη. Σαν μωρό ήταν. Είχε και μια φωνούλα έτσι παιδική. Δεν ήταν κανένας δυνατός άντρας που να δίνει τον γροθιά του τίχου και απέζει. Ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια έτσι ήταν. Είχε ως δυνατός.
ήταν επιβλητικός, ήταν γεροδεμένος. Ο καθένας είχε τον δικό του τρόπο. Αυτοί όλοι όμως οι άνθρωποι είχαν δύναμη πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Παύλος, όπως σας είπα προηγουμένως, φαίνεται ότι εξωτερικά δεν γέμιζε το μάτι των χριστιανών. Ήταν αδύνατος. Γι' αυτό τους λέει εδώ στο στίχο 7, τα καταπρόσωπα βλέπετε. Εσείς βλέπετε αυτά που βλέπουν τα μάτια σας. Δεν βλέπετε αυτά που είναι στην πραγματικότητα, δεν βλέπετε από μέσα τι γίνεται. «Ή της πέπειθεν εαυτό Χριστού είναι, του το λογιζέστο πάλι να φευτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του να ανήκει στον Χριστό, λέει, πρέπει από μόνος του να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στον Χριστό, έτσι ανήκουμε και εμείς. Δηλαδή, σκέφτονταν οι χριστιανοί ότι εμείς είμαστε χριστιανοί, ανήκουμε στον Χριστό και έχουμε τον χάρη του Χριστού στην καρδία μας και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας έδωσε ο Χριστός μέσα μας. Λοιπόν, λέει ο Παύλος, να σκεφτείτε ότι όπως εσείς είστε στον Χριστό και ανήκετε σε Αυτόν και έχετε τη χάρη του Χριστού μέσα σας, έτσι κι εγώ ανήκω στον Χριστό και όπως κι εσείς, έτσι κι εγώ έχω την ίδια χαρίσματα τα οποία έχετε κι εσείς. Και πολύ περισσότερα βέβαια αυτός ως Απόστολος. Στίχος 8. Εάν δε γάρ και περισσότερον καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομή, και ούκ εις καθαίρεσιν ημών, ούκ εις χυνθήσομαι. Γιατί, λέει, δεν θα ντροπιαστώ, και αν ακόμα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος για να σας στηρίζομαι και όχι για να σας καταστρέψουμε. Του λέει λοιπόν στη συνέχεια ότι παρόλο που δεν μου είναι δύσκολο να σας πω ότι έχω περισσότερη εξουσία από αυτήν που έχετε εσείς, διότι ήταν Απόστολος και είχε περισσότερη χάρη Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτήν την εξουσία και αυτήν την δύναμη ο Θεός μου την έδωσε, λέει, για να οικοδομώ και όχι για να γκρεμίζω. Μου έδωσε ο Θεός τη χάρη αυτήν την πνευματική για να σας βοηθώ πνευματικά και να σας οικοδομώ στην πνευματική ζωή. Και όχι για να σας γκρεμίζω και για να σας καταστρέψω. Μπορούσε να το κάνει και αυτό αν ήθελε, αλλά δεν το έκαμνε, γιατί ήταν καλός οικονόμος Χριστού. Ή να μην δόξω σαν εκφοβήνει μας δια των επιστολών. Δεν θέλω να σας δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου αυτές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, έλεγαν οι χριστιανοί ότι με τις επιστολές του ο Παύλος προσπαθούσε να τους εκφοβήσει και να τους επιβάλλει τρόπον δεινά, με έναν τρόπο έτσι δύσκολο, αυτά τα οποία έλεγε. Και λέει στη συνέχεια, «Ότι εμένα επιστολές η βαρία και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος, ασθενής και ο λόγος εξουσιασμένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο δι' επιστολών, απόντες, τι ούτη και παρόντες το έργο». Και τα λέει στη συνέχεια. Και βλέπετε ότι μιλά ανθρώπινα ο Παύλος, ένας άνθρωπος που τον αφισβητούσε. Όχι γιατί του κακοφάνηκε που τον αφισβητούσε, αλλά δύο αφισβητώντας τον Απόστολο, δεν μπορούσαν να ωφεληθούν ήδη. Και λέει λοιπόν στην εντύπωση, στην συνέχεια, «Για να μην σας δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου, γιατί λένε για μένα αυτοί οι αδύνατοι χριστιανοί που υπήρχαν πάντοτε, έλεγαν για τον Απόστολο Παύλο ότι οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι αδύνατη και ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος». Βλέπετε τι έλεγαν. Ότι εντάξει, γράφει καλά και δυνατά, αλλά όταν είναι παρόν είναι αδύνατος και ο λόγος του είναι εξουθενημένος, δεν έχει λόγο. Ήταν κάτι το οποίο ενοχλούσε τον Απόστολο αυτό το πράγμα. Τον ενοχλούσε διότι αμφισβητούσε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος την οποία είχε ως Απόστολος. Αυτός που τα λέει αυτά όμως, λέει ο Παύλος, πρέπει να ξέρει και τα εξής. Όποιοι είμαστε με τα όσα γράφουμε στις επιστολές, κατά την απουσία μας, ήδη είμαστε και με τα έργα μας το βρισκόμαστε κοντά σας. Τους αποδεικνύει ότι όπως είμαι όταν γράφω επιστολές και σας φαίνομαι δυνατός και ενισχυμένο με το Πνεύμα το Άγιο,
κατά τον ίδιο τρόπο είμαι το ίδιο όταν είμαι και κοντά σας. Αλλά αυτό τους έβλαφτε τους ίδιους και όχι τον Απόστολο Παύλο. Αλλά και αυτοί εν εαυτοί σε αυτούς μετρούντες και συγκρίνονται σε αυτούς, σε αυτοί τους ινιούς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα αρχαία ελληνικά για σας, αλλά τα διαβάζουμε για να μην τα παραβλέπουμε. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους αυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ενώ συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Λέει λοιπόν ο Απόστολος ότι δεν τολμώ εγώ να βάλω τον εαυτό μου με αυτούς που συστήνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή υπήρχαν ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι πάντοτε. Σκεφτείτε, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας υπήρχαν χριστιανοί, διότι ήταν χριστιανοί αυτοί, οι οποίοι αμφισβητούσαν τους Αποστόλους, κατηγορούσαν τον έναν, κατηγορούσαν τον άλλο, εξουθένωναν το Αποστολικό κήρυγμα και εμφανίζονταν ήδη ως Απόστολοι και ως διδάσκαλοι της Εκκλησίας και συνέστηναν τον εαυτό τους. Έλεγαν ότι εγώ είμαι Απόστολος διότι είδα τον Χριστό, διότι άκουσα τον Χριστό, διότι μου είπε ο ένας και μου είπε ο άλλος. Αυτοί λέει, εμείς δεν τολμούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιους από αυτούς, λέει ο Παύλος. Αλλά αυτοί ήδη, όταν μπαίνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκριση των εαυτών τους, τότε είναι ανόητοι. Όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον εαυτό σου, τότε δεν είσαι λογικός άνθρωπος. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους καλύτερους από σένα, όχι με τον εαυτό σου τον ίδιο. Είσαι σαν κάποιον που τρέχει και τρέχει μόνος του. Και πάντα φτάνει πρώτος. Εμείς δε οχή στα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρο του κανόνου σου εμέρισε να μείνει ο Θεός μέτρου, αφικέστε μέχρι και ημών. Εμείς αντίθετα δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος σου λέει ότι εγώ θα καυχηθώ για αυτό που έκανα απέναντι σε εσάς. Ο Θεός με έδωσε το έργο της αποστολής εις τα έθνη, εσείς ήσασταν ειδωλολάτρες και το δικό μου έργο ήταν να φέρω σε εσάς τους ειδωλολάτρες του Ευαγγέλιου του Χριστού. Ούκι στα άμετρα καυχόμενη αλωτρή σκόπη, ελπίδα δέχονται σε αυξανωμένη τη πίστεω ημών. Εν ημί μεγαληθύνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσία. Στίχος 15. Δεν καυχόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο. Το έργο του Αποστόλου Παύλου φανερωνόταν στις ψυχές των χριστιανών, όχι με μέτρα κοσμικά, όχι με μέτρα ανθρώπινα, αλλά με τα μέτρα τα πνευματικά ως αποτέλεσμα των ανθρώπων που πίστευαν στον Χριστό. Και θα το τελειώσω όλο αυτό το κεφάλαιο, έμεινα δύο στίχοι γιατί αυτό βιάζομαι λίγο. 16 στίχος. «Εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ούκ ένα λωτρείο κανόνι, εις τα αιτήμα καυχίσαστε. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Ούγαρο εαυτών συνιστών, εκείνος εις την δόκιμος, αλλά ο Κύριος συνίσθηση». Στίχος 18 και τελειώνει το κεφάλαιο 10. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. «Ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από εσάς και να μην καυχόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία». Ο Απόστολος Παύλος είχε μια αρχή, να μην κηρύττει εκεί που κήρυξαν άλλοι Απόστολοι. Εκεί που υπήρχαν άλλοι Απόστολοι δεν πήγαινε ποτέ ο ίδιος να κηρύξει. Πήγαινε εκεί που δεν κηρύχθηκε ποτέ το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και στη Ρώμη λέγεται ότι ο Απόστολος Πέτρος πήγε μετά τον Παύλο και οι Ρωμαιοκαθολικοί όποιοι θέλουν να εμφανίζονται ως διάδοχοι του Πέτρου και ο Πάπας ο Καημένος που θέλει να φαίνεται διάδοχος του Πέτρου και να είναι πρώτος στην οικουμένη ολόκληρη, αυτό είναι λάθος διότι ο Πέτρος και ο Παύλος και οι Απόστολοι δεν έγιναν ποτέ επίσκοποι σε κάποια εκκλησία. Ήταν Απόστολοι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο παντού. Ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης ήταν ο Λίνος. Δεν ήταν ο Πέτρος. Άρα ο Πάπας δεν ήταν διάδοχος του Πέτρου. Ούτε και του Παύλου βέβαια. Όπως αυτοί ήταν Απόστολοι, δεν έγιναν πουθενά επίσκοποι. Αλλά και ο Παύλος για να πάει στη Ρώμη, σημαίνει δεν πήγε εκεί κάποιος Απόστολος πριν από αυτόν.
φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πρώτος που πήγε ήταν ο Παύλος. Ο δε καυχόμενος εν κυρίω καυχάστο. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος καυχάται, να καυχάται για αυτό που έκανε ο Θεός. Δηλαδή, μπορούμε να καυχηθούμε για κάτι. Μπορούμε να καυχηθούμε για κάτι, για κάτι που έκανε ο Θεός. Όχι για κάτι που κάναμε εμείς, διότι τα δικά μας έργα δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα εάν είναι ευάρεστα στον Θεό. Εμείς λέμε ότι είχαμε κάτι καλό, αλλά δεν ξέρουμε ο Θεός τι γνώμη έχει για μας και για τα έργα μας. Θυμούμαι μια φορά στα Κατουνάκια που ήμουν στον Γέροντα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ στον Κατουνακιώτη, και είχε μια εμπειρία θανάτου. Και μου διηγόταν αυτή την εμπειρία του θανάτου και έλεγε έφρυξα όταν αισθάνθηκα τον θάνατο να με πλησιάζει. Αισθάνθηκα την απώλεια, την αιώνια απώλεια. Και του λέω κι εγώ, Γέροντα, εσύ φοβάσαι, έχεις 70 χρόνια στα Κατουνάκια, τόση σκληρή υπακοή που έκαμες, τόσους αγώνες ασκητικούς, τόση χάρη, ήταν μεγάλης χάρητος άνθρωπος, προφήτης. Λέει, παιδί μου, είναι αλήθεια αυτά που λέει, έτσι είναι, τόσα χρόνια έκαμε στα Κατουνάκια και όλα αυτά που λέει τα έκαμα. Αλλά δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Θεός για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή οι Άγιοι έβαζαν και πάντα ένα ερωτηματικό δίπλα από τα έργα τους. Όχι για να βασανίζονται και να τους τρώει το αλίμονο και η αμφισβήτηση και η κατάθλιψη και η αγωνία. Αλλά το έβαζαν αυτό το ερωτηματικό μέσα στην ανθρώπινη, ας πούμε, δυνατότητα. Και έλεγαν ότι εντάξει, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά άραγε ο Θεός που ξέρει τα πάντα και ξέρει καλύτερα από μένα, είναι ευχάριστος, ευχαριστημένος με όλα αυτά τα οποία έκανα. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορούσαν να βεβαιώσουν ότι ήταν ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Είχαν τη βεβαιότητα βέβαια ότι επετέλεσαν τον δρόμο της πίστεως. Αλλά παρά τα αυτά άφηναν και ένα ερωτηματικό για την ανθρώπινη αδυναμία, για την ανθρώπινη ασθένεια. Και για το τέλος. Λέει στο γεροντικό ένα ωραίο παράδειγμα. Νομίζω ο Αββάς Μακάριος ήταν αυτός ο οποίος όταν τελείωνε τη ζωή του, ψυχοραγούσε και ήταν έτοιμο να βγει η ψυχή του, πήγε ο διάβολος στην πόρτα του κελιού του και του λέει, με νίκησες Αββά Μακάριε. Όχι ακόμα, του λέει. Και πέθανε και τότε τον νίκησε. Δηλαδή είχε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγει η ψυχή του και εν τούτης δεν εξθάρεψε να πει ότι εγώ ενίκησα τον διάβολο και έχω τόσα χρόνια που είμαι στην έρημο και είμαι καλά και είμαι μια χαρά και δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό να το ακούσουμε κάποιοι που νομίζουμε ότι κάνουμε καλά έργα και συγκινούμαστε από τις καλοσύνες μας. Και όταν τα διηγούμαστε κλαίμε κιόλας. Οι Άγιοι είχαν βεβαιότητα και έλεγαν ότι πιστεύω ότι θα σωθώ, αλλά όχι για τα έργα μου, αλλά για την άπειρη ελεημοσύνη του Θεού. Η ελεημοσύνη του Θεού, η ασπλαχνία του Θεού θα μας σώσει, και όχι τα έργα μας. Διότι ό,τι για να κάνουμε, τι έχουμε δικό μας, αφού όλα είναι του Θεού πράγματα. Εγώ όταν ήμουν στο μοναστήρι, έλεγα, δεν κάνουμε ελεημοσύνη, χρήματα δεν είχαμε, δικά μας χρήματα. Το μοναστήρι είχε κάποια χρήματα και μετά που έγινε ηγούμενος έλεγα να δίνω τα χρήματα του μοναστηριού. Αλλά και αφού αυτά δεν είναι δικά μας. Του Θεού είναι πράγματα, του Θεού είναι χρήματα. Άρα όταν τα δίνουμε, δεν τα δίνουμε δικά μας. Μετά ήρθε κάποιος κύριος και μου είπε για να δίνουμε αίμα. Είμαστε πολλοί μοναχοί, δεν είμαστε καμιά τενταριά και μέχρι σήμερα το κάνω στα μοναστήρια μας. Όσοι πατέρες είναι υγιείς και μπορούν, δίνουν αίμα κάθε δύο φορές το χρόνο, νομίζω. Δύο φορές το χρόνο. Είναι αιμοδότες. Είπα και εγώ ότι το αίμα δικό μας τουλάχιστον, το δώσουμε ελεημοσύνη. Αλλά έτσι σκέφτομαι ότι και το αίμα δεν είναι δικό μας πάλι. Του Θεού είναι και αυτό. Άρα τι έχουμε να δώσουμε, είναι τίποτα. Την προαίρεσή μας. Και αυτή και πάλι, κι αν είναι δική μας. Διότι λέει και μια ωραία φράση στην ευχή, εξού γάρ και το θέλει και το ενεργεί της ανθρώπης υπάρχει.
και το να θέλω και το να ενεργήσω, πάλι από σέναν προέρχεται, δεν προέρχεται από μένα. Άρα τι κάνω εγώ, απλώς είμαι διαχειριστής. Διαχειρίζομαι αυτά τα οποία συμμέτοχες, δικά σου. Και αν κάνω ελεημοσύνη, από τα δικά σου κάνω. Γι' αυτό λέμε και στη Θεία Λειτουργία, όταν προσφέρουμε τα τίμια δώρα για τον μεταβολή σε σώμα και αίμα Χριστού, τα σα εκ των σών, σοι προσφέροντες. Σου προσφέρομαι τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς δεν έχουμε κάτι να σου προσφέρουμε. Ούτε και αυτός μας ανήκει. Τον προσφέρουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν είναι δικός μας. Όποια ώρα θέλεις εσύ μας παίρνεις και όποια ώρα θέλεις μας αφήνεις. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Αυτός που καυχάται λέει να καυχηθεί για τα έργα του Θεού. Να καυχόμαστε για αυτά που έκαμε ο Θεός. Για την αγάπη του Θεού, για την εσπραχτή του Θεού, για την ελεημοσύνη του Θεού, για τα έργα του Θεού. Να διηγούμαστε και να καυχόμαστε για τα έργα του Θεού και όχι για τα δικά μας. Διότι όλα τελικά είναι από τον Θεό. Γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος. Ούγαρο εαυτόν συνιστών εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίσθηση. Και οι Άγιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν επεδίωκαν να αυτοσυστηθούν και να δώσουν, ας πούμε, τα εύσημα εις τον εαυτόν τους από μόνοι τους και να πούν ότι εγώ έκανα το ένα, εγώ έκανα το άλλο και εγώ έκανα το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο. Αλλά άφηναν το Θεό να μιλήσει. Πολλές φορές ο Θεός δεν μιλά. Στις πιο πολλές φορές ο Θεός δεν μιλά. Γιατί μιλούμε εμείς. Και αν μιλούμε εμείς, ο Θεός δεν μιλά. Σιωπά ο Θεός. Ίσως βάλαμε και εμείς λίγο μυαλό και σιωπήσουμε καμιά φορά. Αλλά όταν σιωπά ο άνθρωπος, τότε ομιλεί ο Θεός. Τότε μιλά ο Θεός. Πότε θα μιλήσει ο Θεός. Δεν ξέρουμε. Μπορεί σε 10 χρόνια, μπορεί σε 30 χρόνια, μπορεί σε 40 χρόνια. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την Παλαιά Διαθήκη εκεί που ο Αβραάμ και η Σάρα ζητούσαν να κάνουν παιδί. Και για χρόνια πολλά προσεύχονταν να κάνουν παιδί. Χρόνια πολλά, δεκαετίες ολόκληρες. Και στο τέλος του έδωσε ο Θεός ένα παιδί τον Ισαάκ. Και λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, αφού θα τους έδινες το παιδί, γιατί τόσα χρόνια τους βασάνιζες. Σαν τους το δώσεις τον καιρό που ήταν νέοι, να το χαρούν και το παιδάκι τους και να το χαρούν και γίνουν στους γονείς τους. Δεν σου ήταν 70 χρόνων, πόσο ήταν τότε. Βέβαια τα χρόνια ήταν άλλα τότε, δεν είναι όπως σήμερα. Ναι, λέει, αλλά πολύ ο μισθός της υπομονής και της προσευχής. Δηλαδή, το ότι για τόσα χρόνια έκαναν υπομονή και προσεύχοντα και επέμειναν την, ας πούμε, αυτή την υπομονή του Θεού και δεν έβρισκαν την απόκριση και αυτοί προσεύχοντα, αυτό ήταν πιο μεγάλο δώρο από το ότι ήρθε ένα παιδί. Γι' αυτό και μετά όταν του είπε ο Θεός του Αβραάμ, πάρ' το παιδί σου, τον Ισαάκ, τον οποίο αγαπάς και είναι μονογενής Υιός και πήγαινε σφάξε τον για μένα, αυτός το έκαμε και δεν αντέδρασε. Δεν είπε ότι μα τι μου λέεις, που το έδωσες αυτό το παιδί για να πεις να πάω να σφάξω. Το έκαμε χωρίς να το δώσει ο Θεός κανένα λόγο. Βέβαια ο Θεός δεν άφησε να γίνει αυτό. Αλλά ο Αβραάμ όμως, κατά την προαίρεση το έκαμε. Κατά την πραγματικότητα δεν το έκανε, δεν τον άφησε ο Θεός. Αλλά στην προαίρεση του όμως φάνηκε πιστός στον Θεό. Άρα λοιπόν, όποιον ο Θεός συστήνει, αυτός είναι ο άξιος και ο καθαρός ενώπιον και των ανθρώπων και, και του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να αποβλέπουμε στην δόξα του Θεού και στην δόξα των ανθρώπων. Η δόξα των ανθρώπων παρέρχεται. Είναι ένα φάντασμα, μια σαπουνόφουσκα που τελειώνει και όλα παρέρχονται. Τα έργα του Θεού όμως μένουν στον αιώνα και δεν παρέρχονται ποτέ. Και αυτή είναι η δόξα πραγματική. Εδώ τελειώσαμε το 10ο κεφάλαιο. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 8:30 περίπου. Και το Σάββατο την Τρίτη την απόγευμα σπερινός στις 6. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον,
και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.